Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Παγκράτη, μια χαρά, ελπίζω καλημέρα και στους ακροάτες μας. Άκουσα και το τελευταίο σχόλιο σας για τον τουρισμό, μόλις το άκουσα. Κοιτάξτε, υπάρχει άλλη πρόταση στο τραπέζι, τώρα με συγχωρείτε που μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Παρακαλώ. Είναι ότι μπορεί να υπάρξει με τα λεγόμενα διαβατήρια υγείας, κάτι το οποίο συζητιέται και στη Γαλλία και στο εξωτερικό, να υπάρξει ο διεθνής τουρισμός. Δηλαδή, αφού ελεγχθούν πρώτα αυτοί που θα έρθουν και αφού τηρήσουν κάποια μέτρα αυτοί που εκεί που θα φτάσουν, να υπάρξει ένας επιλεκτικός ελεγχόμενος τουρισμός, ο οποίος θα μπορεί να αποδώσει και να μην χαθεί τελείως η σεζόν για τον διεθνή τουρισμό. Ναι. Υπάρχει και αυτή η πρόταση στο τραπέζι, η οποία συζητιέται πάρα πολύ και στη Γαλλία, η οποία έχει υψηλές τουριστικές αφήξεις στις Κάνες, στην Οίκια, σε όλα αυτά τα... Το Παρίσι πρώτα απ' όλα. Και στο Παρίσι προφανώς. Δηλαδή με έναν σωστό ορθολογιστικό έλεγχο πριν να αναχωρήσει κάποιος και μόλις φτάσει, με λίγη υπομονή, μπορεί ο καθένας να... πολύ λιγότερο σε ποσότητα βέβαια από ό,τι πριν, να γευθεί τις χαρές μιας τουριστικής πορείας. Να κάνει διακοπές του. Ναι, απλά. Ή να κάνει κάποια ταξίδια σε μουσεία να θέλουν κάποιοι και να μην είναι διακοπές με την έννοια που το χρησιμοποιούμε εμείς ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Να υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες με τα διαβατήρια υγείας. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση που ακούγεται και στο εξωτερικό. Ναι. Το υγειονομικό διαβατήριο. Ναι. Αυτό είναι η ιδέα που είχε ανατεθεί. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω και ότι όλες οι πληροφορίες τείνουν στο να ασκηθούν πανευρωπαϊκές πιέσεις, πανευρωπαϊκά δηλαδή, να καθοριστεί ένα κοινό πρωτόκολλο και μεταφοράς και διαμονής. Έτσι, σωστό είναι αυτό. Να δούμε ποιο θα είναι το ποσοστό που θα επιτραπεί στα ξενοδοχεία να έχουν κόσμο. Η Κύπρος, ας πούμε, πριν από λίγο διάβαζα 70%. Αεροπλάνα 70% προτείνει. Κάποια άλλη λιγότερα. Πρέπει να κάνουμε την ανάλογη μελέτη, να δούμε και εμείς τις δυνατότητες που έχουμε με βάση πάντοτε τις υγειονομικές αρχές. Και τους χώρους που έχουν τα ξενοδοχεία, ναι, έτσι. Ναι. Για να μην χαθεί η τουριστική περίοδος, γιατί πολλοί προτιμούν την Ελλάδα. Εγώ ξέρω προσωπικές εμπειρίες, οι οποίοι με ρωτάνε, συνάδελφοι Γάλλοι στο Πανεπιστήμιο και φίλοι, και μου λένε θα θέλαμε να έρθουμε φέτος στην Ελλάδα. Μπορεί να μας βρεις κάτι. Άρα δηλαδή η επιθυμία για να έρθουν στην Ελλάδα, για να βρουν μια πιο καθαρή ατμόσφαιρα, ίσως η οποία να έχει καθαρίσει και λόγω του ότι έχει μειωθεί η ρήπανση λόγω του... Δούλεψε και πάρα πολύ η επιτυχία της χώρας μας σε σχέση με τα νούμερα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε κατάλληλα. Και ειδικά στην Κέρκυρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Να μην καταρρεύσει το σύστημα όλο, γιατί καταλαβαίνετε πόσοι χιλιάδες άνθρωποι θα μείνουν χωρίς φαγητό το χειμώνα. Είπαμε τουρισμός πρώτον και πολιτισμός συνέχεια ως πυλώνες υπηρεσιών είναι η βασική οικονομική δομή του ΑΕΠ και της χώρας μας γενικώς. Ναι. Αλλά στην αρχή είπαμε για τις αιτίες του κορονοϊού. Και εκεί θα πάμε τώρα την κουβέντα, γιατί σας έχει προβληματίσει μία δήλωση που έγινε στη Γαλλία από έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο που όμως λέει κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι λένε όλοι οι υπόλοιποι. Εξηγήστε μας. Ναι, υπάρχει ο νομπελίστας ιατρικής, ο Λουκ Μοντανιέρ. Μιλάμε τώρα για πολύ έγκριτο άνθρωπο, είναι το πρώτο νόμπελ ιατρικής και έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε κορυφαίος γιατρός για πάρα πολλά χρόνια. Αυτός απέδειξε με κάποια στοιχεία, τα οποία ιατρικά δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω, αλλά τον άκουσα στην τηλεόραση, ότι αυτός ο ιός είναι ιός εργαστηρίου και όχι φυσικός ιός. Λέγοντας εργαστηρίου, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιοι δημιούργησαν τεχνητά αυτόν τον ιό μέσα από διάφορα στοιχεία τα οποία χρησιμοποίησαν. Ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν σε αυτόν τον ιό ήταν να προσθέσουν και το στοιχείο του AIDS, όπως είπε ο ίδιος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σας αναστάτωσε. Αντίθετα, ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει μια πάρα πολύ διαδεδομένη, έντονα διαδεδομένη άποψη που λέει όχι, αυτός ο ιός προέρχεται από τα ζώα, λοιπόν, από τις νυχτερίδες. Χτες πήραν την απάντηση από τον κύριο Μακρόν.
ο κύριος Μακρόν για πρώτη φορά υιοθέτησε με άλλο τρόπο τις αντιλήψεις αυτές και ετοιμάζεται να ζητήσει αποζημίωση από την Κίνα και αυτός, όπως ζήτησε και η Γερμανία. Ζητούν λοιπόν αποζημίωση γιατί? Για μια πρακτική ζώων την οποία έχουν επί αιώνες τρώνε οι Κινέζοι αυτό το φαΐ. Δεν είναι τώρα ξαφνικά που το φάγαν. Άρα λοιπόν, για να ζητήσει η Μέρκελ αποζημίωση μετά τον Τραμπ και να ετοιμάζεται ο Μακρόν, ο οποίος μίλησε περί υποψίες μικροβιολογικού πολέμου χτες, για όσους ενδιαφέρονται, σε αυτή την περίπτωση όλα δείχνουν και τείνουν ότι ο ένοχος είναι σε ένα εργαστήριο στην Κίνα. Αυτό τώρα μήπως είναι πολιτική? Όσο πολιτική μπορείτε να το ξεχωρίσετε εσείς, κύριε Δαβέτα, αν είναι πολιτική ή αν είναι επιστήμη? Τι από τα δύο? Κοιτάξτε, ένα συνδυασμός και το δύο. Πολιτική είναι με την έννοια ότι η Κίνα από τη στιγμή που μπαίνει στην παγκοσμιοποίηση και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει υποχρέωση να κρατήσει κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες. Είτε αυτές είναι φυσικές, για να πάρω και την άλλη άποψη και να μην απορρίψω, είτε είναι τεχνητές. Το ότι η έρευνα, εδώ μπαίνουν θέματα δηλαδή πολιτικής και βιοειθικής, το ότι κάποιος θέλει να κάνει κάποιες έρευνες στα ή ακόμη να τρώει μια σειρά από φαγητά, τα οποία όμως δεν έχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις ιατρικές, και στις δύο περιπτώσεις φέρει εκτός από ιατρική ευθύνη, υγειονομική ευθύνη και πολιτική ευθύνη. Δεν μπορεί, κυρία μου Κίνα, σαν πρωταγωνίστρια χώρα, να είσαι στο παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης, να δουλεύεις για το καλό του, για το καλό της ανθρωπότητας. Αυτά είναι οι βασικές αρχές της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή ότι διευρύνουμε τους ορίζοντες για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να νιώσουν μια κοινή πατρίδα. Και εσύ να μην κρατάς κάποιους κανόνες υγειονομικούς, οι οποίες από μόνοι τους είναι πολιτικοί. Άρα ναι, δηλαδή η πολιτική ευθύνη της Κίνας είναι τεράστια, είτε ηθελημένη είτε αθέλητη. Εγώ δεν παίρνω τη θέση ότι τα έκανε πονηρά, όπως λέει ο Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί ευθέως, και η Μέρκελ, η οποία ζητάει πλέον αποζημίωση εδώ και μερικές μέρες, και ο Μακρόν ετοιμάζεται. Δεν παίρνω αυτό το πράγμα. Εγώ βάζω την κοινή λογική. Όταν μια χώρα θέλει να είναι καθαρή πρωταγωνίστρια στην παγκοσμιοποίηση, πρέπει να είναι καθαρή και σε κάποιες άλλες δομές, όπως είναι το περιβάλλον, η υγεία και μια σειρά από άλλους πυλώνες, οι οποίες φτιάχνουν, χτίζουν, συνθέτουν ένα δυνατό πρόσωπο εγγύησης σε αυτή τη χώρα. Ναι, εντάξει. Μέχρι εκεί να το δεχτούμε. Ναι, με αυτή τη λογική το λέω. Με την άλλη λογική, όταν εσύ δεν δίνεις τους κανόνες πληροφορίας που πρέπει στην ΠΟΗ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βγήκε χτες πάλι, προσοχή, αυτά που σας λέω είναι στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος να το επιβεβαιώσει, και είπε ότι δώστε μας όλα τα στοιχεία, γιατί μας λείπουν στοιχεία για να μπορούμε να πάρουμε θέση, διότι τους κατηγόρησε ο Τραμπ και τους έκοψε στο κονδύλιο. Αυτό δείχνει ότι τα στοιχεία τα οποία για πρώτη φορά έστειλε η Κίνα έξω δεν είναι ικανά να βοηθήσουν την παγκόσμια αντιμετώπιση του ιού. Αυτό και από μόνο του, εκτός από φιλοηθική, ας τα θέλετε, αμαρτία, αποτελεί και μια πολιτική αμαρτία. Δεν είναι δυνατόν να είσαι μέρος της παγκόσμιας κοινότητας και να μην συνεργάζεσαι ανοιχτά, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ανταγωνισμό. Κύριε Δαβέτα, ναι, αυτά είναι ένα πλαίσιο, πολιτικό πλαίσιο, το οποίο δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες και το οποίο αναρωτιέμαι πού μπορεί να οδηγήσει. Μπορεί να οδηγήσει ακριβώς αυτό το επόμενο βήμα, το οποίο εγώ το γράφω σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, στην εφημερίδα που γράφω, και στη γαλλική εφημερίδα, στη ΣΕΚΟ, η οποία θα δημοσιευθεί σύντομα, και το είπε επίσης και ο Νόαμ Τσόμσκι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του, το λέω διαφορετικά εγώ. Μπορεί να οδηγήσει αυτό να είναι μια προετοιμασία για έναν μίνι πυρηνική δοκιμή επί πραγματικών στοιχείων. Σε δηλαδή, χειρότερα δηλαδή, πολύ χειρότερα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια χώρα η οποία δεν υποτάσσεται, μια μεγάλη χώρα, μπορούμε σε ένα τοπικό σημείο να στείλουμε μια πυρηνική επιχείρηση, η οποία να είναι μικρής έκτασης, αλλά η οποία όμως να έχει τεράστιες βλάβες, ένα αντίστοιχο Τσέρνομπιλ.
Φοβούνται δηλαδή πολλοί άνθρωποι ότι μπορεί να ξεκινήσει με αυτή την ιστορία να ξεκινήσουν πολύ χειρότερα πράγματα. Προφανώς, σκεφτείτε το εξής. Αν, γι' αυτό μίλησα για βιοηθική. Αν ηθικά καταργηθεί το σημείο όπου η έρευνα πρέπει να έχει γνώμονα τον άνθρωπο και φτάσουμε στο σημείο η έρευνα να υπηρετεί μόνο την έρευνα, ξεκομμένη από τις ανάγκες του ανθρώπου, τότε τι εμποδίζει κάποιους υδροκέφαλους να τολμήσουν και να πούν ότι έστω και μία μικρή σφαλιάρα, να το πω λίγο έτσι, σε κάποια χώρα με πυρηνικό όπλο. Δεν χάθηκε η φωνή σας, χάθηκε η φωνή σας. Τώρα με ακούτε? Ναι. Ωραία. Θέλω να πω ότι είναι θέμα ηθικής λογικής. Το λέει και ο Τσόπης και παραλαμβάνω. Ότι εφόσον έφτασες στο σημείο να δεχτείς τις μικροβιολογικές συνέπειες ή λάθη μίας, αν θέλετε, αντίληψης όπως είναι ο κορονοϊός, γιατί αυτό να μην είναι μια προετοιμασία η οποία θέλει να οδηγήσει στο επόμενο βήμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τοπική, μικρή, πυρηνική επιχείρηση. Η λογική το λέει αυτό. Πολύ σοβαρή η φόβη. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν λέω και μιλάω για βιοηθική. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις έρευνα για την έρευνα χωρίς να λαμβάνεις αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης ως μέτρο τον άνθρωπο. Η έννοια της έρευνας είναι σύμφωτη με τη φύση. Όταν όμως η έρευνα οδηγεί σε τερατουργήματα, διότι δεν έχουμε ακούσει κι άλλα για την Κίνα, ότι έχουν φτιάξει ανθρώπους. Δηλαδή λέγονται τόσα πράγματα από γιατρούς για την Κίνα για τα εργαστήρια. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Κίνα να συμμετάσχει ανοιχτά στο παιχνίδι της επιστήμης και της έρευνας, έτσι ώστε αυτά που παράγει... Γιατί τόσος φόβος, μήπως... Κοιτάξτε, εγώ κάνω ερωτήσεις αυτή τη στιγμή που δηλώνουν τις επιφυλάξεις της λογικής. Δηλαδή, μήπως όλο αυτό είναι ένας φόβος, κάτι σαν ανάλογος με το φόβο απέναντι στους μουσουλμάνους. Κοιτάξτε, δύο διαφορετικά πράγματα. Οι μουσουλμάνοι... Ναι, είναι διαφορετικά πράγματα, το ξέρω, αλλά το φόβο λέω... Κοιτάξτε, ο φόβος έχει να κάνει πάντοτε με το «δεν γνωρίζω». Ότι δεν γνωρίζω προκαλεί φόβο. Όταν λοιπόν η Κίνα έχει μια μυστικοπάθεια, ο μουσουλμάνος δεν έχει μυστικοπάθεια. Ο μουσουλμάνος μισοδηλώνει ανοιχτά. Όχι, δεν το συγκρίνω. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι ο φόβος είναι πάντοτε κάτι που δεν γνωρίζουμε. Όταν ένας δυνατός, μια χώρα δυνατή, όπως η Κίνα, δεν δίνει τα αληθή στοιχεία στην παγκόσμια κοινότητα της οποίας θέλει να είναι πρωταγωνιστής, αυτό δημιουργεί φόβο. Διότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλές αποδείξεις μιας συμπεριφοράς της Κίνας, η οποία την είδαμε στην οικονομία. Δεν είδαμε τι έγινε στην οικονομία. Ήρθε και είπε ότι συμμετέχει στην παγκοσμιοποίηση και ταυτόχρονα ενισχύοντας τις επιχειρήσεις κατέλησε τους νόμους της ελευθέρης οικονομίας. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές χώρες να διαλυθούν, ενώ οι κινέζικες επιχειρήσεις να μην πάθουν τίποτα. Και από την άλλη μεριά όμως, λυπάμαι, αλλά και οι δυτικοί ανέπτυξαν την αντίληψη ότι εμείς περάσαμε από την οικονομία της παραγωγής στην οικονομία των υπηρεσιών και τα λεφτά μας θα τα βάλουμε στα χρηματιστήρια και θα κερδίζουμε από το εμπόριο του χρήματος, αλλά δεν θα κερδίζουμε από παραγωγικές διαδικασίες, γιατί δεν θα ρίξουμε τα λεφτά στις παραγωγικές διαδικασίες, γιατί βγάζουμε λιγότερο κέρδος. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό. Γι' αυτό και είχε υποθεί ότι θα πρέπει να επιβληθεί ο φόρος Τόμπιν, του νομπελίστα Τόμπιν, του οικονομολόγου. Ναι. Το πήραν πίσω, τα μαζέψανε. Δεν έχω αντίρρηση ότι γίνεται ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Κίνα και στη... Κάναμε την Κίνα εργαστήριο του πλανήτη. Ναι, ούτε μία αντίρρηση. Συμφωνώ τώρα αυτά. Το θέμα είναι, εγώ μίλησα για βιοηθική και μίλησα και για πολιτική. Δηλαδή, όταν μια χώρα, Κίνα ή όχι, θέλει να μπει σε μια διαδικασία παγκοσμιοποιημένης αντίληψης, θα πρέπει η κοινότητα η οποία στηρίζει την παγκοσμιοποίηση να έχει ανοιχτά χαρτιά σε θέματα υγείας και βιοηθικής. Τουλάχιστον. Ναι. Εάν μεν ο ανταγωνισμός ο πολιτικός και ο οικονομικός είναι θεμητός και αυτός μέχρι σε ένα σημείο, ναι, πάντοτε θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος το μέτρο, έτσι ώστε αυτός ο ανταγωνισμός να μην γίνει ο ανταγωνισμός για τον ανταγωνισμό, η δε έρευνα να μην γίνει έρευνα για την έρευνα. Διότι με αυτή τη λογική θα μπορούμε να διαλύουμε ολόκληρα μέρη του πλανήτη, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή, μόνο και μόνο για να αποδείξουμε ποιος είναι δυνατός. Στη Γαλλία υπάρχουν
πολλά προβλήματα. Λέγαμε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι όλοι αυτοί οι φόβοι, έτσι όπως τους περιγράφεται, οδηγούν στην αυτόματη αντίδραση του ανθρώπου να κλείνεται στο καβούκι του, που σημαίνει ανάπτυξη των εθνικισμών. Αυτό είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ανάπτυξη μαζικής αναρχίας. Προσέξτε, πριν από δύο μέρες, όχι χτες, προχτές το βράδυ, σε ένα λεγόμενο προάστιο του Παϊσιού, έγιναν πολύ σκληρά επεισόδια. Φοβερά επεισόδια. Φωτιές, τα κάψαν όλα. Και όλα αυτά, προσοχή. Δεν υπήρξε θάνατος. Υπήρξε μόνο ένας τραυματισμός ενός ανθρώπου με μηχανή, ο οποίος τραυματίστηκε διότι έπεσε πάνω σε ένα περιπολικό. Δηλαδή, αυτό που ήταν πριν από την περίοδο του κοροναϊού, αυτό το μένος, το μίσος που υπάρχει απέναντι στην κρατική εξουσία στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες, αλλά ειδικά στη Γαλλία, πολύ ανεπτυγμένο, που έχει πολιτική ιστορία και παράδοση, παραμένει ζωντανό. Να δούμε λοιπόν μετά την κοροναϊό περίοδο, εάν δεν δοθούν απαντήσεις στον κόσμο για βασικά θέματα ιατρικής, οικονομίας και παιδείας, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο κύριος Μακρόν αλλά και όλη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή τη λέλαπα αντιδράσεων, η οποία μαζικά μπορεί να δημιουργήσει να γίνει μια ανεξέλεγκτη αναρχία. Απ' τη μία έχουμε τον εθνικισμό και απ' την άλλη έχουμε τη μαζική αντίδραση, τη μαζική αναρχία. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, πώς θα μπορέσει να επιβιώσει ένας υγιής πολίτης, πώς θα μπορέσει να στηριχθεί ένα κράτος το οποίο διέλυσε τη μεσαία τάξη στο όνομα της παγκοσμιοποίησης. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπαίνουν άμεσα και πρέπει να απασχολήσουν και απασχολούν τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα συμφωνήσω με τους αυτούς που είπατε πριν που είναι διαφωνούντες, ότι ένα μέρος των ευθυνών τους αυτοί οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι διεθνείς δυτικοί ηγέτες, προσπαθούν να το ρίξουν στην Κίνα. Άρα υπάρχει και ένα μέρος συγκάλυψης των δικών τους λαθών, μεταθέτοντας τις ευθύνες στην Κίνα. Χωρίς αυτό να αναιρεί τη λογική της ευθύνης της Κίνας, η οποία μπήκε στη λογική του δυτικού ανταγωνισμού. Καταλάβετε τι έχουμε πάθει. Ζούμε αυτή τη μανία για τη δύναμη, το ποιος είναι πιο ισχυρός, μέσα από την οικονομία, μέσα από την βιοηθική και μέσα από την πολιτική, με αποτέλεσμα να την πληρώνει μονίμως ο πολίτης. Και στη μεν Κίνα οι πολίτες βγάζουν το σκασμό, με συγχωρείτε για αυτό την έκφραση, δηλαδή θέλω να πω, έχουν υποταχθεί πλήρως σε ένα σύστημα άκρος αυταρχικό, το οποίο χτυπάει ανελέητα. Στη Δύση όμως, ό,τι και να κάνουν οι δυτικές κυβερνήσεις, ένα μοντέλο πολιτικής σαν την Κίνα, όσο και να εξαγοράζουν διανοούμενους, ναι, δεν μπορούν ακριβώς, δεν μπορούν. Ο κόσμος έχει ιστορία ατομικών δικαιωμάτων, έχει ιστορία ελευθερίας. Όσο και να τα περιορίζουν αυτά, ο κόσμος είναι δύσκολο να μην αντιδράσει. Και τότε θα αντιμετωπίσουν την οργή των λαών, όχι του λαού, των λαών, και θα δούμε τι θα γίνει τότε, αν δεν βρουν απαντήσεις στα ζητήματα. Μάλιστα. Σκέψεις, προβληματισμοί, όσο περνάει ο καιρός, βαθαίνουν. Θα στο τραπέζι. Ναι. Τροφή για σκέψη. Όποιος θέλει μπορεί να συμφωνήσει, όποιος θέλει μπορεί να διαφωνήσει. Εμείς αυτό κάνουμε από το ραδιόφωνο. Τροφή για σκέψη δίνουμε. Εγώ σας μετέφερα και τα πιο σύγχρονα γεγονότα. Μάλιστα, χτες ο Μακρόν, μετά που σας είπα, επειδή ετοιμάζεται για την Κίνα να ζητήσει και αυτός χρήματα, δεν δίστασε να μιλήσει για υποψίες μικροβιολογικού πολέμου. Κάτι που δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Ναι. Ναι, άρα λοιπόν, εδώ πέρα, ή υπάρχει από τη μια πλευρά ένα ολόκληρο στήσιμο πολιτικό εναντίον της Κίνας, το οποίο θα μου φαινόταν πολύ χοντροκομμένο, γιατί δεν μπορεί να ο κόσμος θα το καταλάβει, ή υπάρχει μια μέση οδός ότι κάπου η Κίνα έπαιξε το παιχνίδι αυτής της μικροβιολογικής ανταγωνιστικότητας που έχει με την Αμερική και κάπου τα γεγονότα ξέφυγαν. Ναι. Κάπου στη μέση, λέει ο Αριστοτέλης, είναι πάντα η αλήθεια. Ναι. Και το λέει και η ζωή αυτό. Ότι στη μέση είναι πάντα κάπου η αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαβέτα. Νομίζω ήταν χρήσιμη τροφή για σκέψη, όπως το είπαμε, όλη αυτή η κουβέντα που είχαμε μαζί σας. Ευχαριστώ και εσάς και φιλιά στην αγαπημένη μου Κέρκυρα και στους αγαπημένους φίλους. Καλημέρα. Γεια σας.